Έχουμε αυξήσει στα τρόφιμα, έχουμε πάρα πολλέ ανατιμήσει αυτή τη στιγμή. Ε, οι οποίε ε, ουσιαστικά έχουν ένα συνδυασμό με ένα δεύτερο θέμα, φαινόμενο που έχει εξελιχθεί, είναι η μείωση τη κατανάλωση. Mm -hmm. Οι καταναλωτέ αυτή τη στιγμή έχουν περιορίσει ε, τι αγορέ του στα πιο αναγκαία για το σπίτι του. Εξετάζουν πολύ προσεκτικά στο ράφι. Τι θα αφαιρέσουν μάλλον από το ράφι ενό σούπερ μάρκετ ενό καταστήματο. Και οπωσδήποτε εδώ υπάρχει ένα μεγάλο γρίφο για το πώ θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα όλη αυτή η υπόθεση. Και από την άλλη, τώρα φέρνουμε μπροστά μα αυτό το συμπληρωματικό προπολογισμό. Τα σενάρια των μέτρων στήριξη, τα οποία έχουμε κωδικοποιήσει κατά κάποιο τρόπο, τα Έχουμε ετοιμάσει σε μια κάρτα και μπορούμε Διαπαμε. να τα δούμε. Αυτά τα σενάρια τι λένε, Λένε ότι. Ε, μιλάμε για 1,5 με 2 δι επιπλέον μέτρα στήριξη. Mm. Έχουμε σχεδόν βέβαιο, θεωρείται αυτό, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από 13% στο 6%. Όμω επιλεκτικά μιλάμε για το αλεύρι, okay. για τα σπορέλια και τα δημητριακά. Ε, Ευλαμπία και άκη. Εδώ, λοιπόν, Παραμένει ε... η ανησυχία για το αν θα μπορέσει όλο αυτό να περάσει στο καλάθι. Παραμένει η ανησυχία για το αν, Παρα... για τον κίνδυνο να εφαρμοστεί το μέτρο, να λυθεί η απόφαση mm. και αυτό να μην αφήσει αποτύπωμα στον καταναλωτή. Διότι εκεί θα έχει ανοίξει και μια τρύπα στα δημοσιονομικά σου και όφελο δεν θα έχει βρει. Και θα ρωτήσουμε ε. τον κύριο Σκυλακάκη εδώ αν το εξετάζουν και αν το εξετάζουν, πότε λένε να εφαρμοστεί. Ναι, ναι. Θα τον έχουμε Αυτό... κοντά μα στη συνέχεια. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανατίμηση στα σαν τρόφιμα. Αυτέ οι ανατιμήσει, όταν ξεφουσκώσει αυτή η ιστορία, θα φύγουν. Αυτό δεν ξέρω αν Αυτό. θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το δούμε. Πώ θα γίνει στην πραγματικότητα, όμω οπωσδήποτε υπάρχει ένα ζήτημα. Άρα, μετά τη μείωση του ΦΠΑ, να πάμε στο τρίτο μέτρο, είναι η επέκταση των μειωμένων συντελεστών, ε, στο, του ΦΠΑ για την εστίαση, στον τουρισμό και τι μεταφορέ. Αυτό έχει εξακαιρθεί και θα συνεχίσει. Έχουμε την αναστολή του τέλου επιδέματο στου αγρότε για το 2022, για φέτο δηλαδή. Mm -hmm. Έχουμε επίση την κάρτα του αγρότη, την οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση να αφορά κυρίω μια. Ε, των αγροτών για την αγορά λοιπασμάτων. Τα λοιπάσματα έχουν φτάσει στο Θεό κυριολεκτικά με τι αυξήσει και δεν μπορούν οι αγρότε να καλύψουν τι ε, ανάγκε με την αγορά λοιπασμάτων. Κίνητρα ε, στου αγρότε για να αυξηθεί η ε, εγχώρια παραγωγή. Δόθηκε χθε μια συνέντευξη από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη ε, σχετικά με το θέμα αυτό στην εφημερίδα Το Βήμα. Την παρακολούσα, τη διάβασα και αποκοηδικοποίησα κάποια σημεία αμέσω μετά θα τα δούμε μαζί. Mm -hmm. Να πούμε επίση ότι συζητάμε την επέκταση της επιδότησης των πετρέλων κίνησης και για τον Μάιο, ίσως και για τον Ιούνιο ίσω και για τον Ιούλιο. Δηλαδή, αυτό το ότι θα πάει στο Μάιο είναι σίγουρο, αλλά μπορούμε να δούμε και για του επόμενου. Από επόμενους... αύριο περνάει η, η μείωση στην Αγγλία, έτσι. Ε, ε, αύριο τρίτη. Από αύριο, από αύριο. Θα 15 λεπτά. Μείνουν 15. Μείνουν 10,15 το ευρώ. Κλειδώνει η αύξηση τώρα, προσέξτε, εδώ είναι σημαντικό το θέμα. Κλειδώνει, φαίνεται η αύξηση του 6% για τον κατώτατο μισθό. Θα πάμε στα 703. Τα 703 διαμορφώνονται με το 2, θυμίζω, το 2% του Ιανουαρίου συν το 6% ε, που μιλάμε για τον ε, Μάιο. Άρα ψυχολογικά και... περνάει το όριο αυτό το 7 μπροστά, ε? αλλά στα 703. 703, 703 ευρώ. Πάντω ο πληθωρισμό ανακοινώθηκε στο 8,2. Ναι. Ναι. Άρα... Ακριβώ. Και θέλω δηλαδή, να σα ότι ε, το Δούνου του. Ε, θυμίζω τι προβλέψει του Γραφείου Προπολογισμού τη Βουλή, τι εφηαρτικέ προβλέψει ότι θα έχουμε ε, ε, μεγάλη εκτέλεση στον πληθωρισμό όσο διαρκεί αυτή η ιστορία. αλλά λοιπόν, να δούμε αν θα γράψει 6 μπροστά ή αν θα γράψει 7%. Και 7% θα γράψει. Λέω, ε, λέω ένα πιο αισιόδοξο σενάριο, η αύξηση του 100 του μισθού θα είσαι στο 8,2 πληθωρισμό και θα πηγαίνει προ τα πάνω. Ε, χρειάζεται Χρειάζεται να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι Άρα, λε ότι χάνεται αυτή η άφηση. Δεν άκηση, είναι Αφού ο πληθωρισμό είναι στο 8,2% ε... και συνολικά το 2% είναι το 6% που μα κάνει 8. Ε. Δεν ξέρω ποιε εφεδείε έχει το, το εθνικό πορτοφόλι. Θα μα το πει ο κ. Σκυλακάκη. Αλλά είναι προφανέ νομίζω ότι, νομίζω ότι πιεζόμαστε. Αυτά τα πολύ. θέματα, ούτω ή άλλω, αυτά που βλέπουμε τώρα στι κάρτε μα και ένα τελευταίο, το οποίο όμω ανακοινώθηκε ήδη η παράταση του προγράμματο συνεργασία μέχρι και ναι. 31 Μάη του 2022. Εγώ το είχα βάλει σαν σενάριο αυτό, είχε ανακοινωθεί ήδη. Θέλω να σα πω ότι αυτά τα θέματα είναι καλό ο κ. Σκυλακη. Να τα αποσαφηνήσει ένα προς ένα, διότι ουσιαστικά είναι τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από πληροφορίε από το οικονομικό επιτελείο, ζητήματα τα οποία σχεδιάζονται επί χάρτου αυτή τη στιγμή, προκειμένου να κινηθεί η κυβέρνηση σε ασφαλή νερά το επόμενο διάστημα. Γιατί σε κατάσταση συνταγερμού είμαστε. Σε κατάσταση συνταγερμού αυτό είναι, το, αυτή είναι η αρχή.